Κύριε Καβαλά, καλημέρα. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, επειδή σε έχει γίνει ένα αλαλού με τον προσωπικό γιατρό που έπρεπε ήδη να είχαμε φτιάξει για να έχουμε και εμείς ένα δικό μας προσωπικό γιατρό, εδώ έχει λίγο καθυστέρηση. Δεν έχει ακριβώς καθυστέρηση. Εμείς να πούμε ότι γενικότερα δόθηκε μια διαφορετική προθεσμία από μιας αρχής στο Νότιο Αιγαίο για να μπορέσουμε να γραφτούμε στις λίστες των προσωπικών γιατρών και υπήρχε γενικότερα μια προθεσμία η οποία έφερε την 1η του Σεπτέμβρη και για τους γιατρούς να έχουν να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Νότιο Αιγαίο, όχι μόνο στο νησί της Κο και σε άλλα νησιά. Το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι ιδιώτες γιατροί δεν ήταν ιδιαίτερο μεγάλο και αυτό οφείλεται σε μια λανθασμένη, αν θέλετε, νοοτροπία της όλης διαδικασίας, η οποία θέλει τους ιδιώτες γιατρούς να πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία δημοσίου. Καταλαβαίνετε, και οι περισσότεροι κάτοικοι των Δεκανήσων, που είναι οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ξέρουν ότι όποιος έχει ελεύθερο επάγγελμα, όποιος έχει επιλέξει πολύ συνειδητά να κάνει ελεύθερο επάγγελμα, δεν επιθυμεί τις διαδικασίες του δημοσίου, ειδικά σε στενό κορσέ, όπως αυτό προσπαθεί να επιβάλλει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Δεν υπήρξε μια εξαιρετική συνεννόηση ανάμεσα στην ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου, στην Αθήνα, στα κεντρικά πλέον των Ιατρικών Συλλόγων και του Υπουργείου, και αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα να είναι ακόμα και τώρα σε έναν διάλογο ώστε να βρεθούν λύσεις. Αυτό που είναι όμως βέβαιο είναι ότι δεν θα υπάρξουν ποινές σε ό,τι αφορά τους κατοίκους, τους ασθενείς, αν θέλετε, που πρέπει να εγγραφούν σε ένα προσωπικό γιατρό, ίσα-ίσα. Όλα αυτά αναβάλλονται για την 1η του Δεκέμβρη, οπότε μέχρι και την 1η του Δεκέμβρη εμείς οι κάτοικοι του Νοτιού Αιγαίου θα έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε κάποιους γιατρούς οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία του προσωπικού γιατρού. Να ξέρετε ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός ό,τι αφορά τον Νότιο Αιγαίο, την Αττική ή κάποιες άλλες πόλεις, ακριβώς γιατί έχει διατυπωθεί αυτή η δυσκολία πλέον ως δεδομένο και θα υπάρξουν νέες ειδικότητες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να μπουν σε αυτό το θεσμό του προσωπικού γιατρού, που αν με ρωτάτε, είναι ένας εξαιρετικός θεσμός. Δηλαδή, έπρεπε να έχουμε προσωπικό γιατρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία 30 χρόνια έχουν προσπαθήσει. Για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως γραφειοκρατικούς, κυρίως κινήτρων, δεν έχει καταφέρει να γίνει πραγματικότητα. Ευελπιστούμε ότι με το σωστό διάλογο, τα σωστά κίνητρα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ανθρώπους που επιθυμούν ένα προσωπικό γιατρό, να φέρουν αυτή την πραγματικότητα να είναι πλέον καθημερινότητα στα νησιά μας. Άρα θα υπάρχει κάποια ενημέρωση να ενημερωθεί και ο κόσμος? Βεβαίως θα υπάρξουν ενημερώσεις. Μόλις έχουμε κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο, εννοείται ότι θα το πούμε. Προς το παρόν ξέρουμε ότι έχουμε χρόνο μέχρι και την 1η Δεκέμβρη να κάνουμε την επιλογή μας. Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού εννοείται ότι για τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ δεν είναι μια υποχρέωση, αλλά ένα δικαίωμα. Άρα το να υπάρχουν αντικίνητρα οικονομικού τύπου για τους πολίτες, εννοείται ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος και αυτό έχει υποθεί με πάρα πολύ δυνατή φωνή και κεντρικά και ελπίζουμε και το Υπουργείο να το αντιληφθεί. Γνωρίζουμε αν συμμετέχουν γιατροί εδώ στο νησί? Αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει συμμετοχή λίγοι γιατροί. Θεωρούμε ότι με το διάλογο και την κατάλληλη διαφοροποίηση των δυνατοτήτων, αν θέλετε, που θα έχει ο γιατρός μέσα σε αυτό το θεσμό, να αλλάξει και το ενδιαφέρον των ιδιωτών προς αυτή την κατεύθυνση. Και κλείνοντας, κύριε Καβαλά, ας ευχηθούμε, όπως είπατε, να βρεθούν αυτά τα μέτρα σύντομα και να... Δεν είναι μόνο θέμα ευχής, νομίζω ότι όλοι το παλεύουμε και το προσπαθούμε. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τον πολίτη ως θεσμός. Φυσικά θα μειώσει το άγχος, αν θέλετε, της δευτεροβάθμιας, σε εμάς μοναδικής δευτεροβάθμιας δομής στο νησί. Άρα η πρόσβαση στο προσωπικό γιατρό θα δώσει και την δυνατότητα σε έναν ασθενή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το προσωπικό του γιατρό, ακόμα και σε επίγουσα διαδικασία, αν και εφόσον δεν χρειάζεται το νοσοκομείο. Και το νοσοκομείο φυσικά θα παραμείνει πάντα εδώ να παλεύει για την υγεία των πολιτών.